Možda si pozdrav, ali je! O! Zamjenik ministra pomorstva. O, prezidno se... Ambasador. I... Pod jeftim direktor diplomatiku mografiju. Gospodje, direktorici diplomatskog kabineta. Kje je jeftim direktor diplomatskog i predstavnica presa kabineta predsjednika. Thank you. Thank you.
писала нас на лавоке Бастаса с мегали Евхаристи Симо, етинепицке сейту Кирионику Анастасиади, ту проедру Тиски Приякис Демократиас, Сейсела на по оти проките я проти еписими епископци нос Киплю по Евросту Мавровунию, ке авти епископци синвенили е смере смета апо тин епетио дека пенде хронон апо ти синапси тон дипломатикон сиесон метаксимас, ке Έχουν τα σεπόρια αυτά, μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια ιστορική επίσκεψη, ένα ιστορικό γεγονός και θα ήθελα να σας πω ότι νιώθω αυτή την επίσκεψη ως ευκαιρία να εμβαθύνουμε τις φιλικές μας σχέσεις και διμερείς μας σχέσεις και αυτό έχουμε κάνει ήδη μέχρι τώρα συζητήσεις ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη των κρατικών μας σχέσεων. Θα ήθελα στην αρχή να πω ότι οι σχέσεις μας είναι φιλικές, ότι η συνεργασία μας είναι σε ένα υψηλό βαθμό, έχουμε συνεργασία στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή το Μαυροβούνιο ακολουθεί την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε έχουμε συνεργασία σε αυτό το πλαίσιο. Επίσης, έχουμε συνεργασία στο πλαίσιο των μικρών ευρωπαϊκών χωρών σε διάφορους τομείς και, όπως είπα, έχουμε πει και οι δύο ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της οικονομίας, επειδή πιστεύουμε ότι οι οικονομικές δομές των χωρών μας μοιάζουν πάρα πολύ. Ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα και για τις δύο χώρες για την οικονομία μας και υπάρχουν σοβαρές δυνατότητες να ανταλλάξουμε εμπειρίες και γνώσεις στον τομέα αυτό. Επίσης, συμφωνήσαμε ότι η γεωπολιτική μας θέση στη Μεσόγειο μας δίνει πολλές δυνατότητες για συνεργασία. Μιλήσαμε για ναυτιλία, αλληλεία. Επίσης, πραγματοποιούμε άριστη συνεργασία στον τομέα εσωτερικών υποθέσεων, δηλαδή συνεργασία στην καταπολέμηση των πράγμων διακινήσεων, αλλά θέλουμε να αναπτύξουμε συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και πολιτισμού. Όταν μιλάμε για πολυμερείς σχέσεις, εκφράζουμε ευγνωμοσύνη προς την Κύπρο για την προοχή βοήθειας όχι μόνο στο Μαυροβούνιο αλλά σε όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων ώστε να πετύχουμε τους ευρωπαϊκούς μας στόχους, επειδή η Κύπρος έχει τόσα χρόνια είναι ήδη μέλος της ΕΕ, οπότε έχει μια τεράστια εμπειρία που μπορεί να μας βοηθήσει στην τεχνογνωσία. Γι' αυτό μιλήσαμε επανειλημμένως. Εμείς έχουμε ανάγκη για αυτή την βοήθεια, όχι μόνο στο θέμα του κράτους δικαίου, αλλά επίσης έχουμε συνεργασία, όπως είπα, στη συνεργασία, στη νομική συνεργασία. Υπάρχουν και κάποια λεπτά θέματα, όπως είναι υγειονομική, όπως είναι κτηνιατρική, ασφάλεια τροφίμων, όπου θέλουμε βοήθεια φίλων, όπως είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι τόσα χρόνια μέλος της ΕΕ. Αυτό που είναι σημαντικό, ότι η Κύπρος είναι μια χώρα που πολύ καλά καταλαβαίνει τις ανάγκες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή αυτό είναι par excellence, το θέμα είναι ασφάλεια. Πιστεύουμε ότι αυτό το παραδοσιακό θέμα, ας πούμε, των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά όχι μόνο των Βαλκανίων, η σταθερότητα στην πορεία θα αλλάξει και ότι δεν θα έχουμε αυτή τη συνεχή ανησυχία για την σταθερότητα. Και αυτό θα πετύχουμε μόνο εάν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι δεν καταλαβαίνανε πόσο είναι σημαντικό να ενταχθεί αυτή η περιοχή στην ΕΕ. Πρόσφατα πραγματοποίησα την επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα, μετά πήγα στη Ρώμη, πριν από αυτό πήγα στο Ζάγκρεπ και πολλές φορές είχα συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σλοβενίας
ќе шароме по Симера Борона, Филоксенисо, ќе тон поедротиски преки, демократија се пиди географика, борина маскатала веника литера, а по капју се алкоалус европеус, ќе пистевуме, а в тешти се писке се зборуме на стреосуме тим филијама, поина то са симантики, ох имоно, ја то мавровуни, ала олес хорести се периохи, снаехуме стоплеврома се тинки преки демократија. Мес енсарину не и дилосе сту Кирил Анастасијади оти авто пуньосу молистин Европи двилази авти изволити с Росија стин Украния оти и европейки еноти тех ексипниси оти не пьо винати оти ипархи мя апофастики тикотита по тим плеврати с Европис авто ксипна и мя елпида се мас оти са страфи и просохити с епсилон епсилон ки и постирих си се и не пьо винати постадит ка Валкания ки оти са синехиси тим политики виевренсис ки оти са виасфалиси авто по ине ена скинос тохозмас вилади мя еномени Европи епиди авто моно ине εγγυητής σταθερότητας όλης της Ευρώπης. Αυτά ήταν τα πρώτα δύο θέματα της συνάντησής μας και μπορώ να χαρακτηρίσω την συνάντησή μας ως ουσιώδη και αποθελήθηκα της ευκαιρίας να πω πόσο είμαστε ευγνώμονες εμείς οι Μαυροβούνοι για τους Μαυροβούνιους που διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, είναι αρκετοί Μαυροβούνοι που είναι πιστοί σε αυτή τη χώρα, επειδή έχουν διαλέξει Κύπρο ως τη δεύτερη πατρίδα τους. Και εγώ ευχαριστώ για την υποδοχή της Κύπρου των Μαυροβουνίων εκεί, επειδή η Κύπρος ασκεί τέτοια κρατική πολιτική που προσφέρει μια ποιοτική ζωή σε όλους τους πολίτες, μεταξύ των οποίων είναι και οι Μαυροβούνοι. Και αυτός είναι ένα πολύ δυνατό σημείο και κρίκος που μας ενώνει. Ευχαριστώ. Ξεχότατε Πρόεδρε, αγαπητέ μου φίλε, μίλω. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση, αλλά πιο συγκεκριμένα και για την εξαίρετη και φιλικότατη συνεργασία, φιλοξενία με συγχωρείτε, τόσο στον ίδιο, στη σύζυγο, αλλά και στην αντιπροσωπεία που με συνοδεύει. Πραγματικά η πρόσκληση σας δημιούργησε μια άλλη ιστορική διάσταση στις σχέσεις μας, αφού είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Μαυροβούνιο. Μας δόθηκε ευκαιρία κατά τη διάρκεια της συνάντησης να ανταλλάξουμε απόψεις για τα τρέχοντα προβλήματα, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για τις δοκιμασίες που καλείται να αντιμετωπίσει ή τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που επεσυνέβη είναι αντί των ρογμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση της ανάδειξης της ενότητας, της ανάδειξης της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών αλλά και των υποψηφίων προς ένταξη. Και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρατήρησα ότι κατά τις τελευταίες, μετά τα γεγονότα στην Ουκρανία, τις τελευταίες τοποθετήσεις των Ευρωπαίων εταίρων, ιδιαίτερα κάποιων μεγάλων εκ των κρατών μελών, ότι τάσσονται πλέον υπέρ της επιτάχυνσης ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων ή των χωρών από τα Δυτικά Βαλκάνια που πληρούν τις προϋποθέσεις. Και σε αυτό το σημείο, όπως σας έχω πει και κατηδίαν, θέλω και δημόσια να εκφράσω τα θερμά συγχαρητήρια για την πρόοδο που παρουσιάζει το Μαυροβούνιο πρώτο από όλες τις υποψήφιες χώρες σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των υποχρεώσεων με βάση τα κεφάλαια που προϋποθέτουν την προενταξιακή αλλά και τελικά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι με ικανοποίηση που παρακολουθούμε ότι από τα 35, τα 33 κεφάλαια έχουν ήδη ανοίγει, έχει επισπευθεί η διαδικασία από το 2020 κατά τρόπον έτσι ώστε να βοηθήσει κατά αποτελεσματικότερων τρόπων η επίσπευση εξέτασης
Αντιλαμβάνομαι ότι παραμένουν, τρία έχουν κλείσει, πολλά άλλα αναμένουν την ολοκλήρωση, εκκρεμούν κάποια θέματα στα κεφάλαια του κράτους δικαίου 23 και 24 που δεν έχω αμφιβολία ότι εμφορούμενοι με τις ίδιες αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλοι είμαστε ευρωπαϊκά κράτη, θα επιτευχθεί και αυτό έτσι ώστε το συντομότερο το Μαυροβούνιο να είναι σε θέση να είναι η πρώτη εκ των, όπως είναι και η πρώτη στην πρόοδο, που θα ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια και επίσημα. Την ίδια ώρα θέλω να πω ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου βεβαίως έχουμε συζητήσει τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάθυνσης και ανάπτυξης των μεταξύ μας σχέσεων, όπως επίσης και την ευκαιρία που μου δόθηκε από τη μια να ενημερωθώ από πλευράς του φίλου Προέδρου για τα όσα τεκταίνονται ή συμβαίνουν στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά ταυτόχρονα μου εδόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξω και την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά το Κυπριακό. Ξέφρασα τις ευγνώμονες ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο, γιατί σαν ευρωπαϊκή χώρα τηρεί απόλυτα θέσεις αρχών όσον αφορά την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, την βάση επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος, την στήριξη που ετύχαμε, τις ώρες που θα έπρεπε να τύχουμε. Γνωρίζω ότι το Μαυροβούνιο έχει καλές σχέσεις και με την Τουρκία. Αυτό δεν ενοχλεί τους φίλους που επιδιώκουν από φίλους να συμβάλλουν ώστε να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση το Κυπριακό, και είμαι βέβαιος ότι κοινή θα είναι η πορεία και όσον αφορά τα προβλήματα που τα Δυτικά Βαλκάνια αντιμετωπίζουν και όσον αφορά βεβαίως τα προβλήματα που δημιουργούνται σαν αποτέλεσμα της τουρκικής αδιαλαξίας αλλά και των προκλητικών συμπεριφορών. Πιστεύω ότι μετά τα γεγονότα, τον καταστροφικό πόλεμο που παρακολουθούμε ύστερα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, θα υπάρξει μια αναθεώρηση πολιτικής από πλευράς Ευρώπης, έτσι ώστε να υπάρξει αποτελεσματικότερη παρέμβαση, να πάψει πολλές φορές να μετρά το όφελος της χώρας αντί το όφελος της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι προς το συμφέρον όλων. Έχουμε ανάγκη από μια ισχυρή Ευρώπη, έχουμε ισχυρή Ευρώπη, αλλά χρειάζεται να είναι θεμελιωμένη για όλους ανεξαίρετα πάνω στις ίδιες αρχές και αξίες. Όσον αφορά τώρα τις διμερείς σχέσεις, έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπάρξουν ανταλλαγές επισκέψεων υπουργών, καθήλυνα αρμοδίων σε μια σειρά τομέων που μπορεί και οι δύο χώρες να ωφεληθούν. Είτε τούτο αναφέρεται στην οικονομία, στο εμπόριο, στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη καινοτομία, τον τουρισμό, είτε εις οποιουσδήποτε άλλους τομείς που αφορούν είτε το φυσικό περιβάλλον, την πράσινη μετάβαση, σωρία θεμάτων που προκύπτουν και εμπειριών που είτε η μια είτε η άλλη χώρα κατέχουν, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμβάλλουμε στην αλληλοβοήθεια, στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και βεβαίως την προκοπή των χωρών μας. Θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Μίλο, φίλε Πρόεδρε, και δημόσια να απευθύνω την πρόσκληση που και κατηδίαν σας έχω πει, ότι προσβλέπω σε σύντομη ανταπόδοση της επίσκεψης για να δοθεί και η ευκαιρία σε ένα άλλο μεσογειακό κράτος να δείξει ότι έχουμε τις ίδιες αρχές φιλοξενίας που διαθέτετε εσείς, όπως και εμείς βεβαίως. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά για ό,τι μεταξύ μας ελέγχθη, για ό,τι τα δύο κράτη πράττουν, και να σας βεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε να είμαστε, όπως σας είπα και κατηδίαν, οι καλύτεροι συνήγοροι στην προσπάθεια ένταξης του Μαυροβουνίου στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ θερμά.